Πάμε στην κυρία Άρτεμη Αργυροπούλου. Κυρία Άρτεμη. Για πάμε στην κυρία. Να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, κυρία Άρτεμη. Καλημέρα σας, καλημέρα. Πώς είστε? Δασκάλα η κυρία Άρτεμη, να ξέρετε. Γεια σας, γεια σας, καλημέρα. Την καλέσαμε εδώ γιατί έχει μια εκπληκτική ιστορία, η οποία είναι ιστορία θριάμβου και θυμού. Ναι. Τι εννοώ? Θυμού δεν θα το έλεγα. Για μας, για μας, για μας, για μας. Λοιπόν. Η κυρία Αργυροπούλου είναι... Χαμηλώστε λίγο την ένταση της τηλεόρασης. Είναι, λοιπόν, λίγο την ένταση της τηλεόρασης, για να μην έχει τον αντίλαλο. Είναι η μητέρα τριών Ελληνίδων αθλητριών που διαπρέπουν συγχρονισμένη κολύμβηση. Οι δύο εξ αυτών πριν από μερικές μέρες πήραν το παγκόσμιο πρωτάθλημα, πήραν χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συγχρονισμένης Κολύμβησης, σε παρακαλώ. Μάλιστα. Με ποια χρώματα όμως? Με τα χρώματα της Αυστρίας. Γιατί πήραν το χρυσό μετάλλιο με τα χρώματα της Αυστρίας? Γιατί η αγαπημένη μας πατρίδα τις έδιωξε τις κυρίες αυτές επί της ουσίας. Έτσι δεν είναι, κυρία Αργυροπούλου? Για μας τα πει, κυρία Άρτεμη. Κοιτάξτε να δείτε, είναι αυτή η ιστορία είναι και χρόνια. Πάμε στο μακρινό 2012. Σίγουρα είχαν γίνει κάποια γεγονότα εκείνη την εποχή, τα οποία ήταν και η ηλικία των παιδιών τόσο μικρή και τόσο τρυφερή, ούτε 15 χρονών δεν ήταν, 14 ήταν. Και... έκαναν πρωταθλητισμό και τότε, έτσι δεν είναι? Βέβαια, ήταν... τρία χρόνια τα παιδιά στο κλιμάκιο της εθνικής ομάδας της κατηγορίας Κόμεν 13-15, 6 χρόνια πανελληνιονίκες στο σόλο και στο ντουέτο με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα. Αν μπορείτε, καθίστε λίγο πίσω, κυρία Αργυροπούλου. Ναι, συγγνώμη. Να σας βλέπουμε, ναι, καλύτερα. Ωραία. Ναι, συγγνώμη. Παρακαλώ. Υπήρχε δηλαδή μια πορεία πάρα πολύ σημαντική για την ηλικία τους των παιδιών. Είναι ότι το 2011. Από την Κόμεν Cup που είχε γίνει στο Booster Sizio της Ιταλίας, είχαν έρθει τα παιδιά με χρυσό μετάλλιο και στο σόλο και στο ντουέτο. Ναι. Δηλαδή ήταν στις ανώτερες επιτυχίες της ηλικής κατηγορίας 13-15. Και τι τις όφησε? Και τι έγινε τώρα, ναι, και βρεθήκαν στην Αυστρία, στο εξωτερικό, να εκπροσωπούν την Αυστρία? Με λίγα λόγια, για να μην πούμε πολλά και λεπτομέρειες δεν χρειάζονται, καθαρά θέμα αναξιοκρατίας, διότι όπως εκείνη την εποχή είχα αναφερθεί, γιατί αναγκάστηκα να απαντήσω με επιστολές δημόσια, φυσικά υπάρχουν όλα αυτά στο διαδίκτυο, και τους λόγους της αποχώρησης και φυσικά... Και μετά, επειδή είχαμε μία απάντηση, ανταπάντηση στα γεγονότα, τέλος πάντων, στις απαντήσεις που μας έδινε η Ομοσπονδία τότε. Αισθάνθηκατε τότε ότι οι κόρες σας και εσείς είστε θύματα αναξιοκρατίας επί της ουσίας? Μακάρι να ήταν αίσθηση. Δυστυχώς δεν ήταν αίσθηση. Δεν ήταν αίσθηση. Ήταν μία πραγματικότητα. Ναι. Και φάνηκε άλλωστε αυτό, γιατί ήδη μας είχαν δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα, μπορούν να πάρουν όποιον αθλητή θέλουν, όπως και το κάνανε. Ήδη εκείνη τη χρονιά, στον αγώνα που είχαν πάει τα παιδιά στο Eindhoven, ήδη η Ειρήνη είχε βγει από το ομαδικό, την είχαν βγάλει έξω. Και μέσα σιγά σιγά ανακοινώσαν στα παιδιά ότι δεν θα εκπροσωπήσουν στα ατομικά τους αγωνίσματα τη χώρα, ούτε στο σόλο ντουέτο. Στο ντουέτο μάλιστα θα παίρνανε μόνο την Άννα Μαρία για να την βάλουν με κάποια συναθλήτρια στο ντουέτο, η οποία συναθλήτρια θα έκανε και το σόλο. Δεν ήταν αρκετές δηλαδή οι επιτυχίες που είχαν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια τα χρυσά μετάλλια. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι τα κορίτσια αυτά είχαν τεράστιο ταλέντο, έτσι. Τώρα το λέμε εκ του ασφαλούς, γιατί... Κοιτάξτε, αλλά φαινόταν. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει φαίνεται. Εσείς λοιπόν τότε, σας έρχεται μία πρόταση από την Αυστρία. Έρχονται οι Αυστριακές, ναι, λένε τι? Έτσι ακριβώς. Και σας λένε ότι παίρνουμε τα παιδιά οικότροφα σε ένα σχολείο. Μας κάνανε την πρόταση και να το σκεφτούμε. Βλέποντας τα γεγονότα πώς εξελίσσονται, είχα ευτυχώς την πρόνοια να είμαι πάρα πολύ κοντά στα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια, από την πρώτη μέρα που πέσανε στο νερό.
Όχι μόνο σε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πάντα ήμουνα και παρακολουθούσα τα πράγματα. Όχι τόσο για. Κυρίως καταλαβαίνετε. Ναι. Έχω κι εγώ μία εικόνα, γιατί πολλές φορές και οι γονείς έχουν μία εικόνα. Πείτε μου πολύ κάτι τώρα για να καταλήξουμε. Τα παιδιά τα δικά σας ως Αυστριακές πλέον, εκπροσωπώντας την Αυστρία, έχουν ανέβει στο νούμερο ένα της παγκόσμιας. Ναι, παγκόσμια κατάταξη. Οι υπόλοιποι, αυτοί που τους αντικατέστησαν οι εδώ, που τι απογάμαν, τι κάμανε. Κοιτάξτε να δείτε, άμα δείτε τα αποτελέσματα, ήδη την χρονιά που φύγαν τα παιδιά, από τα χρυσά μετάλλια που ήταν τα παιδιά στην κόμμεν κατηγορία, βγήκαν εκτός μεταλλίου, βγήκε η εθνική. Και αμέσως η πρώτη μεγάλη επιτυχία ήταν το πρώτο παγκόσμιο, το 2014, που τα παιδιά περάσαν τις συναθλήτριές τους. Και φυσικά η μεγάλη επιτυχία, πρώτη μεγάλη επιτυχία, ήταν το European Games του 2015, που πήρανε και στο σόλο και στο ντουέτο, πήρανε ασημένιο και χαλκινό μετάλλιο. Λοιπόν, εσείς εγώ πρέπει να είστε περήφανοι ως μάνα. Δηλαδή τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα. Ναι. Πρέπει να είστε περήφανοι ως μάνα. Αν τα αφήσετε και λίγο πίσω αυτά, τα παιδιά έχουν προκόψει. Για μας είναι μια τελειωμένη ιστορία αυτό. Απλά για μας το να ακούμε τρία Ελληνόπουλα ότι έφυγαν κιόλας για να πάνε έξω. Θα μπορούσαν να είναι εδώ, γιατί έχει παράδοση το άθλημα η Ελλάδα. Θα μπορούσαν να έχουμε. Έχει παράδοση. Ναι, θα μπορούσαν. Ναι. Και αρκεί να σας αναφέρω, ήδη από το 2010 είχαν βραβευτεί μάλιστα και από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αθλητικών Συντακτών, από τον ΨΑΤ, για την αθλητική και κοινωνική τους προσφορά. Είναι απογοητευτικό, πρέπει να σας να πω. Καλά. Όχι για σας, για σας θερμά συγχαρητήρια και στα κορίτσια σας θερμά συγχαρητήρια. Να τα χαίρεσε τα παιδιά. Και αυτές και. Κοιτάμε μπροστά και ευχόμαστε να μην συμβαίνουν τέτοια αυτό ακριβώς. Έχετε δίκιο. Γιατί δυστυχώς, αν δείτε και στο παρελθόν, τι να πούμε για τον Κακλαμανάκη, για τη Μαχαίρα, για την Ψάρα τελευταία που θα έπρεπε, που έλειπε από την. Από αυτή τη διοργάνωση των European Games, από τη Σκυρίδου, από το. Τι να πρωτοαναφέρω, μάλιστα. Είναι πάρα πολλά τα γεγονότα. Λοιπόν. Είναι οι άνθρωποι, δεν διώχνουν οι χώρες. Έτσι είναι, έχετε δίκιο. Οι άνθρωποι διώχνουν. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αργυροπούλου. Συγχαρητήρια θερμά. Ευχαριστούμε, γεια σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, γεια σας.